επιτρέψτε μου επιγραμματικά μόνο να επισημάνω τι συνέβη στον ΕΕ. Η Ελλάδα ξεκίνησε προπαρασκευαστικές εργασίες, για την ακρίβεια μετρήσεις και αποψηλώσεις για την κατασκευή, επέκταση και προέκταση φράχτης στον Εύρο στην περιοχή Φερών εντός της ελληνικής επικράτειας. Η Τουρκία ζήτησε να μάθει, να ενημερωθεί για τις συντεταγμένες της κατασκευής του φράχτη αυτού. Στο αίτημα αυτό, η Ελλάς απάντησε στην τουρκική πλευρά αρνητικά, λέγοντας ότι ο φράχτης κατασκευάζεται αποκλειστικά εντός του ελληνικού εδάφους και άρα δεν υφίσταται λόγος ενημέρωσης της τουρκικής πλευράς επί των στοιχείων τα οποία ζήτησε. Σε συνέχεια κινητικότητας τουρκικής πλευράς, σε σημείο που είχαν γίνει προπαρασκευαστικές εργασίες από πλευράς μας, επιδώσαμε νεότερη ρηματική διακοίνωση στον εδώ Τούρκο πρέσβη. Ενώ τουρκική ανακοίνωση ισχυρίζεται την επόμενη μέρα ανακριβώς ότι εμείς παραβιάσαμε τα χερσαία σύνορα της Τουρκίας. Αυτά είναι τα περιστατικά. Θα ήθελα τέλος να πω ότι τα εθνικά ζητήματα δεν θα πρέπει να την χάνουν εκμετάλλευσης και ιδίως κομματικής ή ακόμα χειρότερα μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να θέτουμε σε κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα προκειμένου να κερδίσουμε λίγες και παροδικές εντυπώσεις και δημοσιότητα στο εσωτερικό. Η χώρα έχει πληρώσει επανειλημμένα στην ιστορία της, πρόσφατη και απότερη, την προσπάθεια εκμετάλλευσης των εθνικών θεμάτων. Κατά τούτο, δεν προτίθεμαι να συμπράξω αυτοβούλος σε μια τέτοια διαδικασία.